κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε. Πέμπτη σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, η θερμοκρασία στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου και ελαφριά χιονόπτωση μέχρι και την στιγμή τουλάχιστον που μπήκαμε στο στούντιο. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και ελπίζουμε ενδιαφέροντα σήμερα για εσάς. Το δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυρωματίδης, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας, για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Ένα πρόβλημα σημαντικό του χειμωνιάτικου για την ανάφλεξη στις καμινάδες και γενικότερα για τον τρόπο που πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα θερμαντικά σώματα. Θα είναι μαζί μας και ο Χρήστος Αλμασίδης από την Μακεδονική Δύναμη, από τον Αθλητικό Σύλλογο Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης, για να μας μιλήσει για μια σημαντική πρωτοβουλία του Συλλόγου. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε τους ανταποκριτές μας από όλη την Δυτική Μακεδονία, από όλους τους νομούς Δυτικής Μακεδονίας. Είναι δίπλα μου ήδη ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Οπότε περνάμε για τίτλους και επιστρέφουμε. Στα 38 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν τα προφόρων κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2017, έναντι 56,6 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι την ίδια περίοδο. Τα επίσημα στοιχεία ανακοινώθηκαν σήμερα από την επιχείρηση. Σύμφωνα μάλιστα με την ΔΕΗ, η μείωση οφείλεται στην αρνητική επίπτωση από εξωγενείς παράγοντες, όπως το κόστος στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ και οι δημοπρασίες στον ΟΜΕ. Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα όσοι το επιθυμούν να καταθέσουν πινακίδες και να μην πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας του 2018. Η κατάθεση θα γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία της εφορίας. Υπενθυμίστε πως η κατάθεση πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόση του αυτοκινήτου, αλλά απλή ακινησία. Για την κατάθεση χρειάζεται οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν μαζί τους άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τις πινακίδες, φωτοτυπία της δήλωσης οδήματος όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του αυτοκινήτου, απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους, υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο και αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιώτηση αν δεν είναι παρόν ο ιδιοκτήτης. Είναι κοντά μου ο δημοσιογράφος ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κατά τέλη κυκλοφορίας, υπενθυμίζουμε ότι επίσης η καταληκτική ημερομηνία είναι τα τέλη Δεκεμβρίου, δηλαδή ο μήνας που διανύουμε. Και για όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί, να πληρώσουν τα τέλη, η εναλλακτική που δίνεται, όχι ευχάριστη βέβαια, είναι η παράδοση των πινακίδων στις εφορίες. Αναμένεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες ημέρες, προσέλευση μεγάλου αριθμού ανθρώπων που θα παραδώσουν τις πινακίδες τους. Θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην εφορία της Κοζάνης η κάμερα του Φλάσ για να καταγράψει την εικόνα. Πάντως, είδαμε στο ρεπορτάζ τι χρειάζεται για να κάνει κανείς την κατάθεση της πινακίδας, των πινακίδων του και να κινητοποιήσει το όχημά του. Τώρα, μας ήρθε μια ανακοίνωση από το Δήμο. Καλό θα είναι να τη μεταφέρουμε. Έχει να κάνει με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών τις ημέρες των εορτών. Γιατί θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα λόγω ακριβώς ότι συμπέφτουν κάποιες διεξαγωγές λαϊκής με τις γιορτές. Για τις λαϊκές αγορές σε Υπηρώτικα και Σκούρκα, να γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες δεν θα διεξαχθούν, γιατί είναι την Τρίτη, που η Τρίτη είναι αργία, άρα δεν θα έχουμε λαϊκή στις 2 αυτές περιοχές. Και για την μεγάλη λαϊκή της πλατείας Αριστοτέλους, να πούμε ότι για την πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου θα διεξαχθούν στις 5, δηλαδή την Παρασκευή, μία ημέρα νωρίτερα, θα διεξαχθεί η λαϊκή αγορά. Αυτό βεβαίως έχουμε μέρες, το ξαναθυμίσουμε όταν θα πλησιάζουν εκείνες οι ημερομηνίες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και οι αλλαγές. Πάμε στα ρεπορτάζ. Να πούμε ότι από το πρωί έχουμε χιονόπτωση σε αρκετά σημεία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη είχαμε χιονοπτώσει στα ορεινά. Έχουμε αρκετό χιόνι στον Δήμο Σημείου Λουβεντού, κυρίως στα καμβούνια, στα ορεινά των καμβουνίων, αλλά και στο Δήμο Βοίου.
από τη Σιάτιστα και μετά υπάρχει και εκεί πολύ χιονόπτωση, όπως επίσης και στα ορεινά της Εορδέας, για παράδειγμα στη Βλάστη. Ειδοποιηθήκαμε, επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους της υπηρεσίας της αρμόδιας, μας είπαν ότι από το πρωί γίνονται κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως να ρίχνουν αλάτι για να καθαρίσει ο δρόμος. Δεν υπάρχει βεβαίως ανησυχία, δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι. Το αναφέρω γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει το ταξίδι του. Okay. Αυτό όμως πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι ειδικά αν αποφασίσουν να κάνουν ταξίδι προς τα ορεινά της περιφέρειας, απαραίτητο να έχουν χειμερινά λάστιχα και αλυσίδες, είτε γιατί τις χρειαστούν, είτε γιατί καλό θα είναι να τα έχουν ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Πάντως, η πληροφόρησή μας, θα ακούσουμε και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη από το Δήμο Σεβίου Βλεντούνα μας το λέει, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, είναι ότι οι δρόμοι είναι καθαροί, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, αλλά έχουμε αρκετό χιόνι στα ορεινά της περιφέρειας. Mm-hmm. Πάμε να το δούμε. Στα Λευκά ντύθηκαν από το πρωί αρκετές περιοχές στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Στα ορεινά του νομού κυριαρχεί το λευκό σκηνικό. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την Νεράιδα αλλά και από τα ορεινά των Καμβουνίων. Στον Δήμο Σεβίου Λεβεντού σε αρκετά σημεία χρειάστηκε επέμβαση για να καθαρίσουν οι δρόμοι. Μάλιστα σε μία περίπτωση λεωφορείο ακινητοποιήθηκε ενώ χρειάστηκε παρέμβαση συνεργείου για να συνεχίσει την πορεία του. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Όντως αυτό το πρωί υπάρχει αυτή η χιονόπτωση και είναι παγωμένος ο δρόμος. Έχω επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο και τον κύριο πρόεδρο τον Ασπανίδη. Μας στείλει και αυτός τα αποχαιρονιστικά με αλάτι, περισσότερο είναι το αλάτι. Ναι. Εγώ βρίσκομαι στο δρόμο για το Τρανόβαλτο με το αποχαιρονιστικό του Δήμου που ρίχνουμε αλάτι. Μάλιστα. Δεν είναι ένα λεωφορείο εδώ που έχει. Το λεωφορείο έχει μείνει, έχει δυσκολευτεί να κινηθεί, έτσι. Ναι. Αντίστοιχη εικόνα και στα ορεινά του Βοΐου. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από διαδικτυακή κάμερα του Πενταλόφου. Αυτά λοιπόν γίνονται μέχρι και αυτή την ώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Θα μας πούν τα παιδιά από τους άλλους νομούς τι γίνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είναι καθαροί οι δρόμοι υπό την έννοια ότι η κυκλοφορία δεν εξάγεται, αλλά στα ορεινά χρειάζονται και αλυσίδες και χειμερινά λάστιχα. Έτσι. Και πολλή προσοχή, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί οι θερμοκρασίες είναι κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου, οπότε χρειάζεται πολύ προσοχή. Ο Γιώργος Βασιλιάς θα μας πει στα δελτία καιρού τι καιρό θα έχουν τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αυτό που έμαθα από αυτόν είναι ότι δεν αναμένεται σφοδρή χιονόπτωση στο επόμενο διάστημα. Άρα, πάμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης και μια ύφεση των καιρικών φαινομένων. Αλλάζουμε θέμα. Θα έρθουμε στα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση του προϋπολογισμού. Όμως, το περιθώριο της ψήφισης, τον τροπατάς αργότερα, ήταν και μια. Περιμένουμε να ακούσουμε μια απάντηση από τον Δήμο για μια καταγγελία που έκανε ο επικεφαλής αντιπολίτευσης, ο κ. Δηληγιάννης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν οφειλές ιδιωτών προς τον Δήμο που ο Δήμος καθυστερεί αδικαιολόγητα να προσπαθήσει να εισπράξει. Και μάλιστα ανέφερε παράδειγμα ενός καταστήματος με χρέη 170.000 ευρώ. Ρωτήσαμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Βαλαή, πώς απαντά ο Δήμος σε αυτή την καταγγελία και να ακούσουμε τι μας απάντησε. Να ακούσουμε τον κύριο Βαλαή. Έχω κατ' επανάληψη πει ότι οι νέες μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μετά το 2014 εξυπηρετούνται πλήρως, δεν έχουμε καμία καθυστέρηση και έχουμε δύο προβλήματα, ένα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει παραμείνει από εκείνη την εποχή. Θεωρώ όμως παρόλα αυτά ότι ο κύριος Δελγιάννης αδικεί την Νέα Δημοτική Αρχή με την εξής έννοια. Ό,τι προβλέπεται από την νομοθεσία, ο Δήμος το έχει κάνει. Τώρα, να πάμε στο θέμα του προϋπολογισμού. Υπερψηφίστηκε βεβαίως ο προϋπολογισμός, όπως ήταν αναμενόμενο, με τις ψήφους της πλειοψηφούς παράταξης του κυρίου Ιωαννίδη, καθώς η αντιπολίτευση καταψήφισε. Θα δούμε το βίντεο με το τι είπαν και όλες οι παρατάξεις, τι υποστηρίζει κάθε πλευρά. Εγώ να πω απλώς ότι ο Δήμος λέει ότι έχω πολύ μικρό περιθώριο να ελύσουμε στον προϋπολογισμό. Είναι εναλλαστικές οι δαπάνες στην πλειοψηφία τους. Υπάρχει στόχευση να δοθεί έμφαση σε κινήσεις που θα προάγουν τον πολιτισμό και ως πολιτιστικό. Και ως πολιτιστικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο ανάπτυξης οικονομικό, αλλά και την κοινωνική πρόνοια, καθώς πολλοί συνάνθρωποι το χρειάζονται. Και μάλιστα έγινε ξεχωριστή αναφορά στις δηλώσεις και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο στο θέμα της βιβλιοθήκης. Φέτος θα χρειαστούν αυξημένα έξοδα για τη βιβλιοθήκη, έχουν τη μετακίνηση στο νέο κτίριο, άρα ο προϋπολογισμός ανεπτυγχάνεται.
ανεβαίνει κατά ακόμα 20.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ. Φέτος θα κοστίσει η λειτουργία της βιβλιοθήκης. Είναι ένα απαραίτητο έξοδο, λέει η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Να το δούμε. Τα μεγέθη όπως τα αποτυπώνουμε. Στα 80 εκατομμύρια ευρώ ανέχεται ο προϋπολογισμός 2018 για το Δήμο Κοζάνης. Αυτό προέκυψε την παρουσίαση του ειδικού σχεδίου στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το σχέδιο υπερψηφίστηκε την πλειοψηφία παράταξη. Σύμφωνα με το Δήμο, οι κινήσεις ελευθερίας διαμόρφωσης του προϋπολογισμού είναι ελάχιστες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξόδων αφορούν ανελαστικές δαπάνες. Πρέπει ο Δήμος μέσα σε αυτή την γενικότερη οικονομική κατάσταση και κοινωνική που όλοι βιώνουμε να στηρίξει ευπαθείς ομάδες, να επιτελέσει το κοινωνικό του έργο, να στηρίξει έργα καθημερινότητος τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και δεν είναι έργα τα οποία μπαίνουν σε μία λογική δούνε και λαβήν, αλλά είναι έργα τα οποία όπως παρακολουθήσατε και στη χθεσινή συνεδρίαση που συζητήσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, γίνονται αποδεκτά από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και υπερψηφίζονται με συντριπτική πλειοψηφία. Κάποιοι πρέπει να το προσέξουν αυτό. Ο Δήμος, φέτος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ιωαννίδη, θα στοχεύσει ιδιαίτερα στον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια. Αξίζει να σημειωθεί πως τον προϋπολογισμό τη Δημοτική Βιβλιοθήκη προβλέπεται αύξηση 200.000 ευρώ, καθώς φέτος θα γίνει η μετακίνηση της βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή, παρότι δεν βελτιώθηκαν τα έσοδά μας, παρότι δεν αυξήθηκαν οι μεταβιβάσεις από το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Εν τούτης, είμαστε σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Εν τούτης, η σχέση μας με την τοπική αγορά είναι πολύ καλύτερη. Έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο πλέον οι όποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και αυτό έγινε, αν θέλετε, και με ένα κομμάτι ίδιων πόρων, με περιορισμό της πατάλης, με αύξηση των δαπανών που γίνονται μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και είχαν συνέπεια να μειωθούν οι δαπάνες. Υπήρξαν πολλές περικοπές, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό στα πρώτα χρόνια της θητείας μας, που αρχίζουν τώρα και αποκαθίστανται. Και αποκαθίστανται ιδίως σε τομείς όπως είναι, όχι σε τομείς, κυρίως ως προς τα νομικά πρόσωπα. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού. Υποστηρίζεται πως ο προϋπολογισμός έχει παντελή έλλειψη αναπτυξιακών προοπτικών. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε στη φιλοσοφία του προϋπολογισμού πρέπει να περιέχει και πολιτικά εντός εισαγωγικών στοιχεία, να είναι δηλαδή και η τέχνη του εφικτού και όχι μόνο η λογιστική απεικόνηση των εσόδων και των εξόδων. Ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού είναι και το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο στη χθεσινή διαδικασία η παράταξή μας καταψήφισε, γιατί δεν έχει εντάξεις οι οποίες θα μπορούν να σηματοδοτούν την ανάπτυξη στην περιοχή, και όλα τα έργα, επειδή δεν υπάρχουν οι εντάξεις στα ευρωπαϊκά κονδύλια όπως είναι το ΕΣΠΑ ή στα ελληνικά κονδύλια όπως είναι τα τομεακά προγράμματα, γίνονται μικροέργα, μικροεξυπηρετήσεις, μπορώ να πω εγώ, οι οποίες πληρώνονται όλες από τον τοπικό πόρο. Και στο σημείο αυτό να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε τον Κωνσταντίνο το Μαυρίδη από την Πτολεμαίδα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την χειμερινή Πτολεμαίδα, γενικότερα την νεολαία, αλλά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, γιατί το κρύο νομίζω ότι σήμερα το νιώσαμε για τα καλά στο πετσί μας. Καθώς η θερμοκρασία ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Αυτή την ώρα έχουμε μείον 2 στην Πτολεμαΐδα. Το πρωί ήταν πολύ χαμηλότερα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πια στο χειμώνα και νομίζω ότι τα ορεινά είναι πια χιονισμένα και θα το βλέπουμε αυτό για καιρό μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ζεσταθούμε ως πολίτες λόγω και των ημερών και στην Εορδαία, παρόλο το ότι θα έλεγα αναγνωρισμένο πια το έθιμο των φωτιών κυριαρχεί στην ακριτική Φλόρινα, και στην Εορδαία έχουμε το αντίστοιχο έθιμο, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς που το αναβιώνουν με την ονομασία Κόλια Ταμπάμπο. Στην Πτολεμαΐδα στις 23 του μήνα, το Σάββατο δηλαδή, το βράδυ από τις 7, να σας πω σε τίτλους που θα αναβιώσει αυτό το έθιμο της φωτιάς, είναι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κομάνου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου θα γίνει αυτό, μέσα στην πόλη δηλαδή.
στα γραφεία του Συλλόγου, γιατί όπως είναι γνωστό ο Κόμενος δεν υπάρχει πια σαν χωριό και έτσι λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα το αναβιώσει μέσα στην πόλη της Τολεμαΐδας. Θα υπάρξει η κορύφωση του Εθήμου στον οικισμό της Καρδιάς το βράδυ στις 9. Νωρίτερα όμως το αντίστοιχο Έθιμο θα αναβιώσει στο μεγάλο χωριό των Περδίκα, στην Ασβεστόπετρα, στην Ερμακιά και δεν ξέρω πού αλλού. Μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιο χωριό. Σε πολλά σημεία λοιπόν της Εορδαίας θα υπάρχει αυτό το Έθιμο Κόλια Ταμπάμπο. Τώρα τι είναι αυτό το Έθιμο, αυτό αναβιώνει λίγο, χάνεται στο βάθος του χρόνου, αναβιώνει λίγο σαν αναπαράσταση με τη φάτνη, με τη ζεστασιά που χρειάζεται για να γεννηθεί ο μικρός Χριστούλης. Και βέβαια τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων, οι μικροί στην παλιά εποχή, έτρεχαν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας και τα κάλαντα, φωνάζοντας και Κόλια Ταμπάμπο, δηλαδή ήρθαν οι γιορτές γιαγιά, κάπως έτσι, στα χωριά, τα παλιά χωριά όπου αναβιώνει αυτό το έθιμο. Σήμερα βέβαια έχει να κάνει περισσότερο με την φωτιά, λιγότερο με τα κάλαντα στα σπίτια και με χορό και τραγούδι που ετοιμάζουν και διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Επίσης έχει σημασία να πούμε η συμμετοχή των συλλόγων των δρομαίων και οδηπόρων που θα κάνουν μια εκδήλωση τον δρόμο, το Santa Claus, βέβαια έχει την ονομασία από τον δυτικό κόσμο, από τον Άγιο Βασίλη, τον κόκκινο Άγιο Βασίλη, που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Βασίλη της Ορθοδοξίας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα έθιμο πια, αναβιώνει και στην, γίνεται και στην Τολεμαΐδα. Θα έχουμε την πορεία αυτών των Άγιο Βασίλειδων που όλοι οι δρομείς και οι οδηπόροι θα είναι ντυμένοι στα κόκκινα, 2 μέτρα είναι η απόσταση, και τα έσοδα που θα μαζευτούν από αυτόν τον αγώνα θα δοθούν στα παιδιά με αναπηρία του εργαστηρίου που λειτουργεί στην Πεντάβρυσο του Δήμου της Εορδαίας. Και κορυφαίο θα έλεγα, αποχαιρετώντας την χρονιά, στις εκδηλώσεις, μεταξύ των εκδηλώσεων, γιατί είναι και πολλές άλλες εκδηλώσεις, στις 28 του μήνα όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το διακρίνουμε και το αναφέρουμε, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαΐδας ενώνουν τις δυνάμεις τους και πραγματοποιούν την κεντρική τους εκδήλωση αποχαιρετώντας τον παλιό χρόνο και καλωσορίζοντας το καινούριο στην κεντρική πλατεία 28 του μήνα. Μάλιστα δίνουν κοινή συνέντευξη τύπου, έδωσαν χθες, ήμασταν εκεί, καταγράψαμε την ανακοίνωση της εκδήλωσης. Και επειδή στην προσπάθεια να κρατήσει κανείς ισορροπίες, όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων είπαν από μια φράση ανακοινώνοντας την εκδήλωση αυτή. Όλοι οι σύλλογοι ενωμένοι, Κωνσταντίνε, είναι πολύ σημαντικό 13 σύλλογοι είναι και είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό πολύ γιατί σημαντικό. Έμαθαν και να συζητούν και να ενώνουν δυνάμεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα περάσουμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα, Κωνσταντίνε. Ισχύσεν τη ενώση. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που για άλλη μια φορά εκπέμπουν οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της Εορδαίας, οι οποίοι από κοινού διοργανώνουν στις 5 το απόγευμα της 28ης Δεκεμβρίου μια μεγάλη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης μας συμπράττουν την 5η 28 Δεκεμβρίου και θα παρουσιάσουν ένα υπέροχο απογευματινό και συνέχεια βραδινό με πλούσια εδέσματα, άφθονο κρασί για μικρούς και μεγάλους. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας σε αυτήν τη γιορτή στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 5 το απόγευμα με πολλές ευχές και δώρα από τον Άι Βασίλη για τα μικρά παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Συμμετέχουμε και εμείς μαζί με τους 13 συλλόγους της πόλης μας στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνουμε στις 28 Δωδεκάτου, ημέρα Πέμπτη, στην κεντρική πλατεία από το Λεμαΐδας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και να κάνουμε μια γιορτή η οποία θα είναι και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Καλούμε τα μέλη μας, τους πολίτες της πόλης μας,
και όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο θέαμα που θα παρουσιάσουμε. Ας αφήσουμε όλοι τη ζεστασιά του σπιτιού μας και να βγούμε όλοι έξω να μας ζεστάνει η φωτιά, οι μεγάλες φωτιές που θα ανάψουμε στην πλατεία την Πέμπτη στις 28 του μήνα. Και όλοι μαζί από τις 5 η ώρα να απασχοληθούν τα παιδιά δημιουργικά με τις κοπέλες που είναι ανάλογα προετοιμασμένες και αμέσως μετά να έχουμε ένα μεγάλο γλέτι για όλους εμάς. Παρακαλούμε όλο τον κόσμο να βρίσκεται κοντά μας και όλοι μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι, να περιμένουμε τον ερχομό του νέου έτους. Σας καλούμε και εμείς και καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους να παρευρεθούν σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουν οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης μας στις 28 του Δεκέμβρη στην Κεντρική Πλατεία, 5 η ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχουν πλούσια εδέσματα, άφθονο κρασί, παιδικά δωράκια για τα μωρά θα πάρουν όλα τα παιδιά, ο Άι Βασίλης θα τους μοιράσει τα διάφορα δώρα. Θα είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο. Να έρθουν με τις οικογένειές τους, να πάρουν τα παιδιά τους. Θα μοιράσει δώρα ο Άι Βασίλης. Έχουμε ωραία εδέσματα, θα περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας περιμένουμε και οι 13 σύλλογοι ενωμένοι στην πλατεία στις 28 του μήνα για ένα ξέχαστο γλέντι, όλοι ενωμένοι, και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμακιάς μαζί με τους 12 συλλόγους Ευρωδέας γιορτάζουν, κέφι και χαρά μοιράζουν. Σας καλούμε όλους στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδος. Σας περιμένουμε 28 Δεκεμβρίου, οι 13 σύλλογοι, να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε όμορφα, θα υπάρχει άφθονο κρασί, εδέσματα και η βραδιά θα μείνει ξέχαστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Και εμείς με τη σειρά μας συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που θα γίνει στην κεντρική πλατεία στις 28 Δεκεμβρίου, ημέρα 5 και ώρα 5 το απόγευμα. Και καλούμε όλους, καλούμε τα μέλη μας και όλους τους δημότες της Ευρωδέας να συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη γιορτή. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Αυτή είναι εδώ την πρόσκληση προς τα μέλη των συλλόγων. Αγκαλιάστηκε τόσο από τα μέλη και από τους φορείς που κάθε χρόνο όλο και περισσότερο πλαισιώνονται τόσο οι χορηγοί μας όσο και αυξάνονται τα μέλη στο να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Για φέτος, στις 28 του Δεκέμβρη, ημέρα Πέμπτη, 5 η ώρα το απόγευμα, η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους, σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Πολιτισμός της Πτολεμαϊδας, στην κεντρική πλατεία της πόλης, να γιορτάσουμε όλοι μαζί με τους επισκέπτες της πόλης, με τα παιδιά μας που έρχονται από τα μακρινά ή όσοι είναι και φοιτητές, να γιορτάσουμε αυτές τις Άγιες ημέρες και να υποδεχτούμε το νέο έτος και ευχόμαστε να είναι ευλογημένο. Και να πάμε στην Καστοριά και στον Θανάση τον Πατσόπουλο. Καλησπέρα Θανάση. Καλησπέρα Ποτινή, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές. Σε καινούργια περιπέτεια φαίνεται πως μπαίνει το φράγμα ιστορίου Φωτεινή. Τα δικαστήρια πια αναλαμβάνουν να λύσουν τον γρίφο του φράγματος ιστορίου ύστερα από τις απαιτήσεις της Ιόνιας κοινοπραξίας να τις καταβληθεί αποζημίωση 7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το χρόνο, για το κενό χρόνο που το έργο μεταφέρονταν από το πρόγραμμα Μπαλτατζής σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν γίνονταν έργα. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, θεωρώντας το αίτημα παράνομο και παράλογο, προσφεύγει στα δικαστήρια με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για τη συνέχιση των εργασιών στο φράγμα ιστορίου. Να δούμε τη συνέχεια. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που οι μέρες που είναι και κάποιοι έχουν ανάγκη και από κάποιο βοήθημα. Το Γενικό λοιπόν Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς για τις γιορτές των Χριστουγέννων μοίρασε 2.000 περίπου δέματα με τρόφιμα σε δικαιούχους πολίτες του νομού που αναγκάζονται δυστυχώς να χτυπούν την πόρτα της εκκλησίας για το καθημερινό τους φαγητό.
Και να κλείσουμε δύο πιο σύντομες ειδησούλες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχιάς Καστοριάς, μόνο στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Φλόρινας μέσω Βιτσίου και από το 220 χιλιόμετρο ως το 280 χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Ας το έχουν υπόψη εκείνοι που θα θελήσουν να πάνε στη Φλόρινα ή από Φλόρινα Καστοριά για το θέμα αυτό. Και βέβαια για προστασία του περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες ο Δήμος θα μιλάσει χίλιες και πλέον οικολογικές επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες θα μοιράσει ο Δήμος Καστοριάς σε δημότες από τη στιγμή που από 1η-1η-18 τα σούπερ μάρκετ θα σταματήσουν να χορηγούν δωρεάν τις πλαστικές σακούλες. Ωραία πρωτοβουλία του Δήμου αυτή, ναι. Θανάση. Ωραία, ναι. Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου αυτή. Ναι, ακριβώς είναι. Γιατί και η λίμνη πολλές σακούλες πηγαίνουν και δημιουργούν βέβαια πρόβλημα και βέβαια και για το περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτά βέβαια Καστοριά, από Καστοριά όμως να ευχηθώ όλοι να πέρασουν μια ωραία νύχτα σήμερα που είναι η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Καλό σου απόγευμα, Θανάση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά στο επίδομα θέρμανσης και μας μιλάνε οι πρατηρούχοι από όλη την περιφέρεια. Ας περάσουμε να το δούμε. Ψαλιδισμένο κατά 50% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν φέτος οι δικαιούχοι, οι οποίοι αναμένουν να ανοίξει η σχετική εφαρμογή μέσω της οποίας θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης, με την οποία θα καθορίζονται και τα κριτήρια για τη χορήγησή του, αναμένεται να εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών. Γεγονός που θα ανοίξει και τον δρόμο για το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Σε αυτό το σημείο, να δούμε τι δήλωσαν στον ΦΛΑΣ για το θέμα τα σωματεία βενζινοπολών, Γρεβενών και Φλόρινας. Το επίδομα πετρελαίου έχει κοπεί στο μισό σε σχέση με πέρυσι. Η επιδότηση όλα συγκλίνουν ότι θα είναι η μισή σε σχέση με πέρυσι. Θα την πάρουν δηλαδή όλοι οι δικαιούχοι όσοι είχαν το δικαίωμα πέρυσι στην επιδότηση, αλλά θα είναι ψαλιδισμένοι. Ενώ πέρυσι ήταν 25 λεπτά στο λίτρο, φέτος από ό,τι ακούμε θα είναι στα 12,5 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα σε περιοχές της Α ζώνης που είναι οι περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασκηθεί μια όσο μεγαλύτερη πίεση γίνεται και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί τα ακριβά καύσιμα για την περιοχή μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό. Μάλιστα αυτό επηρεάζει και την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειάς μας. Θα πρέπει να το κάνουμε σημαία έτσι ώστε ο κόσμος να βοηθηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Είναι αρκετά ακριβά τα καύσιμα. Τώρα όσον αφορά για την κίνηση στην πόλη των Γρεβενών για παράδειγμα, τι γίνεται με τις οικοδομές, πώς πάνε οι παραγγελίες, τι σας λέει ο κόσμος? Οι παραγγελίες είναι λιγότερες από πέρυσι, 100-200 λίτρα και επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή ο κόσμος προμηθεύεται πετρέλαιο να βγάλει τη βδομάδα, να βγάλει το δεκαήμερο και άντε πάλι από την αρχή. Αυτό γίνεται συνέχεια. Και είμαστε όλοι προβληματισμένοι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν το εισόδημα συρρυκνώνεται καθημερινά και οι δαπάνες αυτές αντί να μειωθούν μεγαλώνουν. Και το πετρέλαιο έχει και τον ειδικό φόρο τώρα που του κάνει πανάκριβο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι και νομίζω ότι τα λάθη της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης που του 2012 όταν είχαν εξομοιώσει το πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης και μειώθηκαν δραματικά τα δημόσια έσοδα, επαναλαμβάνονται. Η μειωμένη ζήτηση σημαίνει και μικρότερα έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Έχουμε δυστυχώς πολλές οικογένειες, έχουν πρόβλημα. Και αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, και αν θέλετε και τώρα με τα επιδόματα αλληλεγγύης. Το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι. Μόλις παίρνει ο κόσμος το επίδομα, το κάνει κατευθείαν πετρέλαιο. Θέλει να προμηθευτεί ο κόσμος πετρέλαιο, δεν έχει τη δυνατότητα όμως γιατί είναι ακριβό. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και λίγες μέρες στη Φλόρινα, όπως ξέρετε, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, έχουμε θερμοκρασίες κάτω από το 0. Οπότε αναγκαστικά ο φλωρινιώτης καταναλωτής επιβάλλεται να προμηθευτεί με καύσιμα για να ζεσταθεί. Από εκεί και πέρα η κίνηση είναι σε χαμηλά επίπεδα, οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Έχουμε και την ανακοίνωση την πρόσφατη από την κυβέρνηση ότι το επίδομα θα είναι το μισό από ό,τι με πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν αντέχει η τσέπη του φλωρινιώτη καταναλωτή να ανταπεξέλθει. Παραγγελίες ξεκινάνε από 50-100 ευρώ.
και είναι μέχρι, δηλαδή, παραπάνω από 300-400 ευρώ παραγγελία, πάρα πολύ δύσκολα βρίσκεις. Γιατί σας είπα και πριν ότι με αυτά τα 200-300 ευρώ προσπαθεί ο Φλωρινιώτης να περάσει το 15ήμερο των εορτών, μέχρι να ξαναπέσει ο μισθός και να ξαναβάλει από τον μηδαμινό μισθό ένα κομμάτι για τη θέρμανση. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή, βάζουμε τόσο για να περάσουμε το 15ήμερο μέχρι να ξαναπληρωθούμε. Ποιο είναι το κόστος που χρειάζεται ένα διαμέρισμα στην πόλη της Φλόρινας για όλη τη σεζόν σε θέμα πετρελαίου? Ένα μέσο διαμέρισμα κοντά στα 100-120 τετραγωνικά για να βγάλει το 7-8 μήνο του χειμώνα, γιατί στη Φλόρινα δεν μιλάμε πλέον για 6 μήνες χειμώνα, μιλάμε για 7 και 8 μήνες χειμώνα, χρειάζεται 3-4 χιλιάδες λίτρα πετρέλαιο. Αν υπολογίσετε ότι αυτό είναι με 1 ευρώ, οπότε είναι 3-4 χιλιάδες ευρώ για να βγάλουμε έναν μέσο χειμώνα. Αν έχουμε χειμώνες βαρύς όπως στο παρελθόν, εκεί πέρα έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες καταναλώσεις. Τι σας λέει ο κόσμος έτσι που με αυτές τις μικροπαραγγελίες, τι σας αναφέρει, γιατί μιλάτε συνέχεια με τον κόσμο? Αποτυπώνεται στις παραγγελίες στο πετρέλαιο η κατάσταση του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν του φτάνουν και έχει ανατρέξει σε διάφορες μορφές θέρμανσης, διαφορετικές από το πετρέλαιο, και η ξύλα και η πέλετ, αλλά σε κάθε περίπτωση και με εκείνες τις μορφές ενέργειας τα κόστη είναι ψηλά, γιατί σας είπαμε, ο χειμώνας είναι μεγάλος. Ζοριζόμαστε εδώ στη Φλόρινα, θέλουμε να φωνάξουμε όλοι μαζί να μας ακούσουν κάτω στο κεντρικό κράτος. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται στην Αθήνα, στα μεγάλα γραφεία με τους μεγάλους καφέδες και με τη θερμοκρασία πάνω από το μηδέν, και εμείς καθόμαστε εδώ, κρατάμε θερμοπύλες και σύνορα και δεν μας έχουν πετάξει στην άκρη με 12,5 λεπτά επιδότηση στο λίτρο. Αυτή είναι η φωνή της Φλόρινας και πρέπει να ακουστεί παρακάτω για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι κρίμα να μας έχουν εμάς πεταμένους στη γωνία στην Ελλάδα και να παίρνουν τις αποφάσεις του κράτος. Και να μείνουμε στην Φλόρινα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θανάση, τον Γιωργούλα. Θανάση, καλησπέρα. Πόσο δίκιο είχε σε όσα υπόθηκαν, Φωτεινή? Βέβαια, όταν ακούς ότι χρειάζονται 3,000 και 4,000 για να ζεσταθεί ένα μέσο σπίτι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην δροσοπηγή εδώ που είναι κάτασπρη και πανέμορφη. Φαντάσω εδώ τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν βγαίνουν από το σπίτι, γιατί σήμερα Φωτεινή, ενώ είχαμε σχετικά καλύτερη θερμοκρασία από χτες, δηλαδή -3, χτες είχα -7, η αίσθηση σήμερα είναι που σε τσακίζει. Είναι γύρω στους -12 βαθμούς η αίσθηση. Ναι. Και όποιος κυκλοφορεί έξω... Έχει πολύ κρύο και εδώ, Θανάση, έχει πολύ κρύο. Έχει ροδοκόκκινο. Ναι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Αλλά έχετε χιόνια, Θανάση. Εδώ είχαμε μία ελαφριά χιονόπτωση. Εντάξει, εκεί... όχι πάρα πολλά. Είναι κάτασπρη λεκάνη, αλλά όχι ότι έχουμε πάρα πολλά. Απλώς ξέρω ότι λειτουργεί το χιονοδρομικό, που αυτό θέλει ο κόσμος και κυρίως οι επισκέπτες. Λοιπόν, στα θέματα της επικαιρότητας, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε τις εορταστικές επισκέψεις, όπως είπαμε και χθες, του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Μπύρου και του Δημάρχου του κυρίου Βοσκόπουλου στα προνοιακά ιδρύματα, κυριαρχεί η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ήταν μια απολογιστική έτσι των δράσεων της αντιπολίτευσης και βέβαια μια συνέντευξη αρκετά, θα έλεγα, σκληρή για τον Δήμαρχο. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Και όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν προβληματισμό, γιατί υπάρχουν ευθύνες. Παραδείγματος χάρη, ένα θα πω, Φωτεινή. Ανέφερε ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι τους 11 μήνες η Δημοτική Αρχή πλήρωσε 250 χιλιάρικα ευρώ σε δικηγόρους. Βέβαια δεν ήταν η καταγγελία για το ποσό, ήταν για το γεγονός ότι τα 3/5 από τα ποσά αυτά δόθηκαν σε επαγγελματίες δικηγόρους εκτός Φλόρινας. Εδώ τίθεται όμως το ερώτημα, γιατί τόσο πολλά λεφτά, τη στιγμή που άκουγα χθες τον Δήμαρχο εγώ να λέει, και έτσι είναι, ότι τα παιδιά στα σχολεία κάνουν μάθημα με τα μπουφάν, γιατί δεν υπάρχει θέρμανση. Δηλαδή θα προτιμούσα εγώ να μεριμνήσουμε για τη θέρμανση των σχολείων και μετά να δούμε αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται αυτές οι δαπάνες για οτιδήποτε άλλο, όπως καταγγέλθηκε χθες. Δεν είναι επίγουσα περίπτωση για τη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, το μετοχικό κεφάλαιο της Άμφλο. Αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης αναφέρω κι εγώ. Πρόβλημα για τη Φλόρινα είναι πράγματι τα σχολικά κτίρια. Και εκεί υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα, γιατί σωστά μετά από πάρα πολλά χρόνια φιλοτιμήθηκε η Δημοτική Αρχή
να ασχοληθεί με το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων. Mm. 20 μελέτες δόθηκαν στην Άμφλο και στον, στο ΤΕΗ και αυτό κατήγγειλε ο κ. Κωνσταντινίδης με απευθείας ανάθεση. Το σύριαλ με τις απευθείας αναθέσεις, δηλαδή όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, συνεχίζεται. Δεν ξέρω, αυτό ρώτησα και εγώ. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα θέματα που κατά την άποψη της αντιπολίτευσης δημιουργούν πρόβλημα και περνάνε ή δεν παρεμβαίνει κάποιος από πάνω και να πει τι κάνετε. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς θέλουμε να ευημερούν οι πολίτες και οι πολίτες δυστυχώς Φωτεινή σήμερα περπατώντας έτσι επισκέφθηκε όλα τα τραπεζικά καταστήματα, mm-hmm. το ταχυδρομείο, την ΔΕΙΑΠ. Και εκεί να δεις, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση, παντού γινόταν χαμός. Και από ό,τι έλεγαν οι κάτοικοι βγαίνοντας, πήγαμε λέει τα πήραμε και δεν γυρίσαμε χωρίς λεφτά γιατί τα δώσαμε πάλι. Αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή γίνεται απλώς ένας κύκλος. Δυστυχώς παντού έτσι γίνεται, Θανάση. Έτσι. Αυτά από την λοιπόν, Φλόρινα. Αυτά από τη Φλόρινα. Μην ξεχνάς ότι το Σάββατο είμαστε όλοι... Όχι βέβαια. Είναι τα πολύ ωραία έθιμα εκεί με το άνοιγμα της φωτιάς. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν, πολύ Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Εμείς θα μείνουμε στην Φλόρινα και θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για το ρημοτομικό του Πανεπιστημίου της Φλόρινας, μιας και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ρημοτομικό. Ας περάσουμε να το δούμε. Ως εξαιρετικά θετική χαρακτηρίζει την εξέλιξη με την έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου που αφορά το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σέλτσας. Σύμφωνα με τον κύριο Σέλτσα, η έγκριση από το Υπουργείο Ενέργειας δρομολογεί εξελίξεις, καθώς απομένει η έγκριση της Συμβούλης Επικρατείας και η οποία πιθανώς να συμβεί μέσα στον Ιανουάριο. Πράγματι, το ρημοτομικό της Φλόρινας είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ήδη ο Υπουργός, ο κ. Σταθάκης, υπέγραψε και πάει προς την οδεύει προς προοδευτικό διάταγμα. Είναι μια εξέλιξη, είναι ένα αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Φλόρινας, το οποίο λιμνάζει εδώ και 40 χρόνια. Είναι χαρακτηρισμένο στο καταφύγιο αγρίων ζώων εδώ και 50 χρόνια. Δεν το είχε ξεχάψει κανένας. Εμένα μου τέθηκε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα βουλευτή σαν αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και κατά σύμπτωση, σαν σήμερα, πρωτού ένα χρόνο, κατέθεσα βουλευτική τροπολογία στον Υπουργό κύριο Σταθάκη, ούτως ώστε για το ρηματομικό. Φυσικά, ας μην ξέρουμε, το απέριψε τη βουλευτική του τροπολογία και δεσμεύτηκε σαν σήμερα, μπορείτε να τρέξετε στα πρακτικά της Βουλής, ότι θα το επαναφέρει σαν προεδρικό διάτομο, το οποίο είναι πράγματι, και είχε δίκιο σε αυτό εδώ πέρα, είναι πιο ισχυρός τίτλος, γιατί ανά πάσα στιγμή η βουλευτική τροπολογία μπορεί να προσληφθεί από περιβαλλοντικές οργανώσεις λόγω της ιδιάς του ΟΔΕ, οπότε σαν προεδρικό διάταγμα. Προχθές υπέγραψε το αυτό και οδεύει προς την, στο ΣΤΕ για προεδρικό διάταγμα. Είναι πράγματι, ας πούμε, μια πολύ καλή εξέλιξη. Όπως είπατε, κύριε βουλευτά, απομένει τώρα να περάσει και να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, χωρίς βεβαίως να είμαστε απόλυτοι. Πιστεύω μέσα στο μήνα της νέας χρονιάς ότι θα εγκριθεί και σήμερα μίλησα με τον κύριο Σταθάκη και πράγματι θα οδεύσει και θα τελεσφορήσει. Οπότε θα είμαστε σίγουροι για να μπορούμε το Μάρτιο να εντάξουμε τα 18 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, τα 18 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για τις εγκαταστάσεις τις κτηριακές, τις επιπλέον της Σχολής Καλών Τεχνών. Για μας αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ θετική. Ελπίζουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε βάλει και να αναπληρώσουμε το χαμένο έδαφος που είχε η Φλόρινα όλα τα προηγούμενα χρόνια και να εξελιχθούν τα έργα τα οποία θα δώσουν μεγάλη όθηση όχι μόνο στην αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά γενικότερα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμείς με τη σειρά μας, με τον κύριο Περιφερειάρχη, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όπως είναι ο κάθετος άξονας αλλά και τα αρδευτικά έργα τα οποία έχει δεσμευτεί και ο κύριος Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι
μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουμε θετικά αποτελέσματα σε όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Και να περάσουμε στη Φλόρινα και στον Χρήστο το Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Φλόρινα, δεν είναι Φλόρινα. Είναι στα Ραβένα. Μπορεί να έχουμε το κρύο όμως τη Φλόρινα. Καλά το έκανε. Καλά το έκανε. Φταίνε οι σημειώσεις μου, Χρήστο. Ορίστε. Φταίνε οι σημειώσεις μου. Όχι, είχα, καλά το είπες. Ίσως έχουμε το. Τη Φλόρινα τη θερμοκρασία. Είχαμε πολλές ειδήσεις από την Φλόρινα σήμερα. Οπότε δικαιολογημένα σε το κρατήσαμε. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι. Στην Ραβένα και στον Χρήστο τον Μίμη. Λοιπόν, Φωτεινή, να πω ότι σας μιλώ από το ρολόι της πόλης μας, από το χιονισμένο ρολόι της πόλης μας. Είδαμε άσπρη μέρα και στα Γρεβενά, αλλά αυτό κράτησε πάρα πολύ λίγο. Είχαμε μια ασθενή χιονόπτωση, η οποία όμως διήρκησε αρκετή ώρα. Άσπρισαν τα αυτοκίνητα, οι δρόμοι. Στη Βασιλίτσα τι γίνεται, Χρήστο? Ξεκίνησε εκεί, η πίστα είναι έτοιμη? Πίστα, γιατί πίστα στην λέτε? Στη Βασιλίτσα, επάνω. Πάνω, η αλήθεια για το χιονοδρομικό κέντρο. Ναι, η αλήθεια είναι, Φωτεινή, ότι δεν έχω ενημέρωση και το σίγουρο είναι πάντως ότι το χιόνι πήρε το νότιο κυρίως τμήμα του νομού. Δηλαδή μίλησα πριν με κάποιους αρμοδίους αναφορικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο και μου είπαν ότι προς το νότιο τμήμα έχει χιονίσει πολύ, δηλαδή πλησιάζοντας προς Θεσσαλία, θα έλεγα, δηλαδή το κύμα προς τα εκεί κινήθηκε των έντονων καιρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων, αν θέλεις. Πάντως, πάνω δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ίσως σε επόμενη επικοινωνία να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται. Μακάρι αλήθεια, να λειτουργεί και εκεί το χιονοδρομικό. Στην Φλόρινα άρχισε ήδη να λειτουργεί και αυτό είναι το ευχάριστο. Μακάρι να ισχύει το ίδιο και για την Βασιλίτσα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έξω στους δρόμους του νομού έχουν κινηθεί όλα τα οχήματα τόσο από την περιφέρεια όσο και από τον Δήμο. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό ήταν, έτσι έπεσε μια άσπρη πασπαλιά που λέμε στην πόλη. Και αυτό είναι το παρήγορο, ας πούμε, και ταιριάζει με το κλίμα των ημερών, Φωτεινή. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, λοιπόν. Λευκά Χριστούγεννα. Σωστά. Και να πω επίσης, είχαμε χθες την εκδήλωση αυτή που σας μίλησα για την γουρνοχαρά που είχαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είχαμε επίσης και την παράδοση των δεμάτων, η οποία παράδοση δεμάτων αγάπης από την Μητρόπολη συνεχίζεται αυτή η παράδοση. Είπαμε θα πάρουν περίπου 300 άτομα αυτά τα δέματα. Είναι δέματα αγάπης, όπως έχει πει ο Μητροπολίτης. Και να πω επίσης ότι εχθές υπήρξε και μια εκδήλωση, η οποία έγινε από το Οδείο Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών, σε συνεργασία με την Χοροδία Λίγια. Έτσι ήταν μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Πολύ ωραία. Αυτά, Χρήστο. Αυτά, Φωτεινή. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυρομαντίδης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, και ο κύριος Χρήστος Αλμασίδης, αμέσως μετά από τον Αθλητικό Σύλλογο Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχω δίπλα μου εδώ στον στούντιο τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρομαντίδη, τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρομαντίδη. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαυρομαντίδη, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση προμήθειας χρήσης ξύλων, γενικά καυσόξυλα, και λόγω της κρίσης. Μάλλον λόγω της κρίσης, φαντάζομαι, γιατί είναι και πολύ ακριβό το πετρέλαιο. Και φυσικά έχουν αυξηθεί πολύ και τα ατυχήματα και οι πυρκαγιές στις καμινάδες των τζακιών. Ήθελα να μας πείτε πού οφείλεται η ανάφλεξη της καμινάδας στα τζάκια. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές σας και να τους δώσουμε να καταλάβουν όσο γίνεται το πόσο επικίνδυνο είναι αν δεν ληφθούν κάποια πράγματα η χρήση των στερεών καυσίμων. Όπως προείπατε κι εσείς, λόγω της κρίσης περισσότερο, όλο και περισσότεροι πολίτες καταφεύγουν στα στερεά καύσιμα και χρησιμοποιώντας τα σε ξυλόσουμπες τζάκια και λέβητες, αν δεν γίνουν σωστά κάποια πράγματα, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Όπως 166 πυρκαγιές τον τελευταίο χρόνο, οι 13 ήταν σε τζάκια, εκ των οποίων 2 κάηκαν και οι στέγες. Προσπάθησα να ενημερωθώ αυτές τις μέρες
ξέροντας ότι θα είστε κοντά μας. Το 80% από τις πυρκαγιές συμβαίνει όντως στους χειμερινούς μήνες και οφείλονται σε αυτούς τους παράγοντες. Όντως είναι τα πιο επικίνδυνα από τα καλοκαιρινά συμβάντα που έχουμε στο Ήπεθρο, γιατί απλά στο Ήπεθρο έχει πιο, είναι πιο άμεση η αποχώρηση από τον χώρο που εκδηλώνει την πυρκαγιά. Ενώ στον αστικό ιστό είναι πιο δύσκολα, γιατί μπορεί να συμβεί κάποια ώρα της ημέρας νυχτερινή, μπορεί να μην ειδοποιηθούν οι ένικοι, μπορεί κατά την έξοδο και την αποχώρηση να σημειωθούν τραυματισμοί, καταστρέφονται περιουσίες, κινδυνεύει κόσμος και εγκλωβίζεται, όπως πρόσφατα είδαμε και σε άλλες πόλεις όπου συνέβησαν και στην Κατερίνη και πρόσφατα και στην περιοχή μας. Πολύ πρόσφατα μας είχαμε, εδώ, στο Δρέπανο, εδώ στο δημοτικό διαμέρισμα Δρεπάνο, όπου ήταν μεγάλη ζημιά εδώ. Καταστράφηκε ολοσχερός η στέγη. Μεγάλη ζημιά για τον ιδιοκτήτη. Ασφαλώς. Πού οφείλεται τώρα η ανάφλεξη της καμινάδας στα τζάκια? Όντως, καλά το είπατε. Πρόκειται για την καμινάδα και όχι για το τζάκι. Mm-hmm. Γιατί το τζάκι έχει φτιαχτεί απλά για να φιλοξενεί τη φωτιά στο χώρο του, όπου παράγονται οι καπνοί και μαζί με τους καπνούς κάποια άκαυστα καυσαέρικα, κάποια άκαυστες ουσίες. Εδώ, επικάθονται... πούμε, είναι μια καμινάδα, βλέπουμε. Εδώ μπορούμε να δούμε, ναι, πολύ ωραία. Μπορούμε να δούμε πώς ήταν πριν τον καθαρισμό της και μετά τον καθαρισμό της. Βλέπουμε εκεί, στο αριστερό μέρος, ότι έχει επικαθίσει η λεγόμενη εθάλη. Η οποία με... Τα υλικά που μας λέγατε πριν. Είναι αυτά τα άκαυστα υλικά κάθονται υπό τη μορφή αυτή. Αν δεν γίνει σωστός καθαρισμός, αυτό το υλικό που βλέπουμε αργότερα δέχεται μια κρυσταλλοποίηση και γίνεται σαν γυαλί στο τείχωμα της καμινάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο και όταν αναφλεγεί στους 1500 βαθμούς, στους 1500 βαθμούς, δημιουργείται μέσα τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο όπου μπορεί να γίνει διάρρηξη της καμινάδας. Δηλαδή να έχουμε να αποχωριστούν τα υλικά τους και αν δεν είναι από σωστά υλικά μπορεί να μεταδοθεί από τις σχισμές που θα διαμορφωθούν είτε στο εσωτερικό της στέγης είτε στο εσωτερικό του σπιτιού. Όταν λέτε από σωστά υλικά, δηλαδή δεν είναι τα υλικά που μπαίνουν στην καμινάδα στάνταρ. Εδώ αυτό που βλέπουμε τώρα τι είναι? Εδώ πρόκειται για ένα σωλήνα, ο οποίος είναι για άλλη κατασκευή. Δηλαδή αυτός ο σωλήνας χρησιμοποιήθηκε, κακώς χρησιμοποιήθηκε, για καμινάδα. Αυτός ο σωλήνας είναι για απορροφητήρα ή για κάτι άλλο, να είναι απαγωγός αέρα και χρησιμοποιήθηκε για καμινάδα. Βλέπουμε το υλικό που συγκεντρώθηκε μέσα και βλέπουμε ότι μετά την ανάφλεξή του εκεί στο βελάκι δείχνει ότι έχει γίνει και διάρρηξη. Δηλαδή εκεί τρύπησε ο σωλήνας αυτός και μετέδωσε τη φωτιά. Εδώ βλέπουμε μια καμινάδα η οποία είναι από αμιαντο τσιμέντο, η οποία το υλικό της είναι πολύ πορώδες και επικάθεται πάνω το... το κρεόζωτο, έτσι λέγεται αυτή η επιφάνεια, η γυαλιστερή που... Η έφλεκτη και τα λοιπά. Και εδώ το έχουμε, και εδώ το βλέπουμε μετά την ανάφλεξή του, όπου διωγγώνεται και φράζει ουσιαστικά το εσωτερικό της καμινάδας. Και εδώ είναι πάλι σε μια στρόγγυλη καμινάδα, μπορούμε να δούμε πώς έγινε, αυτό δημιουργήθηκε γιατί δεν υπήρχε σωστός καθαρισμός. Είναι η εικόνα που βλέπω. Είναι δηλαδή μειώθηκε στο 1 τρίτο ο αγωγός που γίνεται η απαγωγή των καπνών. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε πώς είναι μια φωτογραφία από κάποιον τη στιγμή που καίγεται όλο αυτό το υλικό που έχει συσσωρευτεί με τον καιρό μέσα στην καμινάδα. Έχει αναφλεγεί η καμινάδα. Έχει αναφλεγεί. Ως συνήθως αναφλέγεται τις πρώτες μέρες που θα το χρησιμοποιήσουμε το χειμώνα. Δηλαδή έχει συσσωρευτεί από την προηγούμενη χρονιά και όταν πάμε να το ανάψουμε, αν βάλουμε και πιο πολλά ξύλα από όσα βάζουμε συνήθως, ανεβαίνει ψηλά η φλόγα και γίνεται η ανάφλεξη αυτού του υλικού, το οποίο είναι έφλεκτο και δημιουργεί αυτά τα αποτελέσματα. Θα δούμε φλόγα πάνω στη στέγη. Δηλαδή σε καμία περίπτωση όταν ανάβει το τζάκι μας δεν θα δούμε φλόγα. Αυτό σημαίνει ότι έχει καεί το εσωτερικό της καμινάδας. Δηλαδή αυτό... Εδώ βλέπουμε ας πούμε τα αποτελέσματα αυτού όπου μεταδόθηκε η πυρκαγιά στο εσωτερικό της στέγης και εκεί βλέπουμε και τους πυροσβέστες. Εδώ αξίζει λίγο να σταθούμε. Πρόκειται για μια κακή κατασκευή η οποία έγινε στην περιοχή μας. Είναι φωτογραφίες από εδώ. Αν προσέξουμε καλά και προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω φαίνονται και εδώ οι ρηγματώσεις που έχουν γίνει
στον Σωλήνα. Mm-hmm. Τα βλέπετε εκεί με το σκούρο καφέ που είναι σαν κεραυνός. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ρογμή η οποία έχει η καμινάδα, που όταν λειτουργεί υπό νορμάλ συνθήκες που καίει το τζάκι μπορεί να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αναφλεγεί το εσωτερικό της, ο Σωλήνας διαστέλλεται και βγαίνουν οι φλόγες έξω, όπου πριν σε αυτό το σημείο ήταν η στέγη. Θα δείτε και παρακάτω, να προχωρήσουμε. Και εδώ και λίγο πιο κάτω είναι ακριβώς το ίδιο. Και εκεί που μας δείχνει ο πυροσβέστης, mm-hmm. είναι το σημείο που υπήρχε ταυτόχρονα και κακή κατασκευή. Δηλαδή, ναι, δηλαδή υπήρχε ένας σωλήνας πάνω στον άλλο σωλήνα, με μερικά τούβλα γύρω-γύρω πρόχειρα βαλμένα, όπου δεν από εκεί η πύρινη γλώσσα έβγαινε στο εσωτερικό της στέγης. Και η επόμενη φωτογραφία είναι πιο αναλυτική. Βλέπετε πόσο πρόχειρα ήταν φτιαγμένη μια κοινότητα. Ομολογώ ότι το σπίτι ήταν ένα σχεδόν καινούριο σπίτι, πολύ καλό και πολύ περιποιημένο, αλλά οι άνθρωποι πάθανε μια ιδιαίτερη ζημιά. Αυτό είναι από άλλη φωτογραφία, από άλλη στέγη, όπου βλέπουμε τα ξύλινα ζευκτά όπου γυτνιάζουν με την καμινάδα. Mm. Αυτό που βλέπουμε πίσω στο τσιμεντένιο είναι μια καμινάδα και έχει σπάσει. Βλέπετε εκεί αριστερά στη γωνία, έχει σπάσει. Ο τσιμεντόλιθος είναι από ένα υλικό τσιμέντου, αλλά αυτό είναι για, δεν είναι για καμινάδες οι οποίες δέχονται. Και δίπλα σε ξύλο. Και δίπλα σε ξύλο. Δηλαδή ήταν πολύ πρόχειρη η κατασκευή. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση οι καμινάδες ίνοξ διπλού τυχώματος, οι οποίες είναι πιστοποιημένες. Όχι. Και εδώ θα σταθούμε. Και εδώ θα σταθούμε. Μπορεί να φαίνεται μια απλή και αθώα φωτογραφία. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Θα έλεγε κανείς ότι κακώς μπήκε αυτή η φωτογραφία, αλλά έχει να κάνει. Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, όχι κακώς, αλλά είπα μια ωραία φωτογραφία. Μια ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, τι μπορεί να λέει τώρα αυτή η φωτογραφία. Επειδή οι καμινάδες κατασκευάζονται ή στην άκρη του σπιτιού, σπάνια να δεις μέσα στη μέση mm-hmm. του σπιτιού, ή στις γωνίες, είναι δίπλα στα λούκια. Όπου αν τα λούκια φιλοξενούν φωλιές από πουλιά, όπου εκεί θα δεις πούπουλα, θα δεις άχυρα, θα δεις ξύλα, διάφορα κτλ. Και στο σημείο αυτό δίπλα είναι η καμινάδα, όταν αναφλεγεί και πέσουν από καΐδια, ακόμα κι αν η ίδια η καμινάδα δεν μεταδώσει τη φωτιά στο εσωτερικό της στέγης, θα μεταδοθεί από τα λούκια που θα αρπάξει φωτιά η φωλιά των πουλιών ή κάποια φύλλα που θα έχει δίπλα ή κάποιες πευκοβελόνες όταν υπάρχουν δέντρα. Άμα η καμινάδα δεν είναι προσεγμένη γύρω-γύρω και φραγμένη, αυτό που λέμε, μπορεί να ρίξουν και. Μπορεί να φτιάξουν και φωλιά, μπορεί να κάνουν και τη φωλιά τους μέσα. Οπότε μπορεί να έχουμε και τέτοια προβλήματα. Απλά η φωτογραφία δεν είναι εκτός θέματος, είναι εντός θέματος. Οπότε πρέπει και σε αυτό το κομμάτι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και εδώ περάσαμε στο τελευταίο στάδιο. Όπου θέλουμε να πούμε ότι ο καθαρισμός είναι απαραίτητος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Βλέπουμε αυτή είναι μια ειδική βούρτσα, η οποία περνώντας μέσα από το εσωτερικό της καμινάδας καθαρίζει και. Πιστεύετε ότι είναι συνεπείς οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, ότι γίνεται ο καθαρισμός μία φορά τον χρόνο? Από την εμπειρία σας. Από την εμπειρία το δείχνει, τα συμβάντα το δείχνουν από μόνο του. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανάφλεξη, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καθαρισμός. Τα προβλήματα δυστυχώς τα δημιουργούμε εμείς και μετά ασχολούμαστε με τη λύση τους. Οπότε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς, έστω ότι τώρα ξεκινάμε να χτίσουμε μία μονοκατοικία. Συνήθως βέβαια και στις πολυκατοικίες, και εκεί είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι στη μονοκατοικία ίσως είναι και πιο εύκολο, με την έννοια ότι είναι μία η καμινάδα, ένα το τζάκι, δύο, δεν υπάρχει άλλος όροφος από επάνω. Στις πολυκατοικίες είναι και αυτό το φαινόμενο, ότι είναι πάνω και άλλος όροφος και άλλος. Εκεί φαντάζομαι ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο συχνό το φαινόμενο στις πολυκατοικίες η ανάφλεξη της καμινάδας όσο στις μονοκατοικίες. Νομίζω ότι στις πολυκατοικίες είναι πιο συχνό, το φαινόμενο. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση από το χώρο καύσης mm-hmm. μέχρι την τελική απόλυξη του καπνού. Όπου εκεί το καυσαέριο ψύχεται και όταν ψύχεται και όταν έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία επικάθεται στα τυχώματα και δημιουργεί τα προβλήματα που είπαμε πριν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει ένα τζάκι,
θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή με πιστοποιημένα συνεργεία και με, πιστοποιημένα υλικά και με δεδομένο ότι ο 494 πολεοδομικός κανονισμός που είναι τελευταίος δεν υποχρεώνει πλέον να εκδοθεί οικοδομική άδεια αν θέλεις να κάνεις τζάκι στο σπίτι σου. Παλαιότερα υποχρεώνονταν. Και για όπου λόγο? Εκεί, αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το αναλύσω, αλλά σε συνεργασία που έχουμε με την πολεοδομία και μιλάμε γιατί έχουμε καλή συνεργασία, μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι οι πολίτες υποχρεωμένοι. Οπότε δεν είναι ουσιαστικά κάποιος υπεύθυνος στο παρελθόν. Κάποιος έβαζε την υπογραφή του για να γίνει οικοδομική άδεια, για να υπολογιστούν και να μελετηθούν τι υλικά θα χρειαστούν. Θα μπουν στο τζάκι. Ναι. Πότε έπαιξε να ισχύει ο νόμος? Τώρα είναι πρόσφατος, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά είναι πρόσφατος, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ να... τώρα σαν ιδιοκτήτης είμαι πολύ άσχολος, είναι μια πολύ άσχολη οικογένεια και εμπιστεύεται στον κατασκευαστή. Βέβαια είδαμε και αυτά, δηλαδή... Είναι πλέον στο πόσο ο κάθε ειδικός, στο πόσο καλός είναι στη δουλειά του ή στο πόσο φιλότιμος είναι. Γιατί αυτά που είδαμε, είδαμε και πολλές κακοτεχνίες. Είδαμε υλικά πολύ χαμηλής αξία, μάλλον πολύ χαμηλής φτελή υλικά. Τα οποία είναι για την φλόγα και είναι αυτό που λέμε πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι να πεις ότι εντάξει κάτι έγινε και το άλλαξε, φωτιά είναι... Πάει η περιουσία σου, καταστρέφεις. Συνέβησαν δύο πράγματα εκεί. Τα υλικά αυτά ήταν μόνο για να υποδεχθούν τον καπνό, ο οποίος βγαίνει στους 100 με 200 βαθμούς από το χώρο καύσης. Ενώ εκεί είχαμε μια πυρκαγιά. Δηλαδή συσσωρεύτηκε εθάλη και κάποια στιγμή οι 200 γίνανε 1000, 1200, 1500. Τα υλικά αυτά δεν ήταν για να αντέχουν σε αυτούς τους βαθμούς. Άρα, δηλαδή, δεν ακόμα, κάνουμε ακόμα οικονομία και αν... στα υλικά όταν χτίζουμε... θέλουμε να έχουμε ένα τζάκι καλό στο σπίτι και να έχουμε την ασφάλειά μας. Δεν κάνουμε οικονομία, ψάχνουμε να βρούμε, ή μάλλον ναι, κάνουμε οικονομία γιατί είναι η εποχή που όλοι προσέχουμε, αλλά ψάχνουμε πολύ καλά στην αγορά τα καλά υλικά, τα κατάλληλα. Έτσι δεν είναι, πιστοποιημένα, κύριε Μακροβατήρη. Πιστοποιημένα υλικά με την ένδειξη ΣΥΕ και πιστοποιημένα συνεργεία όσο αυτό μπορεί να είναι δυνατόν. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο, να δούμε τη δουλειά τους. Και εν πάση περιπτώσει, και πολύ προσοχή στον ειδικό. Η υπηρεσία μας παρόλα αυτά είναι ανοιχτή. Μπορούν οι πολίτες και όποιος ενδιαφέρεται να του δώσουμε κι εμείς κάποιες από τις συμβουλές, να του μεταλαμβαδεύσουμε την εμπειρία μας και αυτά που έχουμε συναντήσει. Αλλά και η πολεοδομία μπορεί να δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποια πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να συστήσουμε βάλτε το συγκεκριμένο υλικό, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε τον τρόπο που θα κατασκευαστεί, οπότε το υλικό... Οπότε ψάχνουμε πολύ καλά το υλικό να είναι πιστοποιημένο. Ναι, οικονομία, αλλά σε τέτοια θέματα προσέχουμε πολύ το πιστοποιημένο υλικό. Καλύτερα να βάλουμε κάτι άλλο πιο φθηνό στο σπίτι παρά αυτό, το οποίο είναι άμεσος κίνδυνος να χαθεί περιουσία. Μπορεί να χαθεί όμως και ζωή. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία. Να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά από το πάθημα του άλλου για να μάθουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και στις μέρες μας δεν πρέπει να αφήσουμε χρόνο να χαθεί. Μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο, να κάνουμε τον καθαρισμό, να συμβουλευτούμε κάποιους άλλους που γνωρίζουν. Οπότε επιστοποιημένα υλικά, κάθε χρόνο καθαρισμός, σημαντικό. Πολλοί χρησιμοποιούν τον τζάκι σαν ψυσταριά. Ναι, είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες, θα το ανέφερα παρακάτω σε άλλη ερώτησή σας, και αυτός συντελεί στο να τα λύπη να επικάθονται στην καμινάδα και να περιμένουν και αυτά την ώρα που θα αναφλεγούν για να έχουμε τα αποτελέσματα που είδαμε στις προηγούμενες φωτογραφίες. Άλλα θερμαντικά μέσα, μάλλον να το κλείσουμε αυτό με το τζάκι, τι πρέπει να προσέχουμε γύρω από το τζάκι? Υπάρχουν και διάφορα είδη τζάκιων. Υπάρχουν και τα ανοιχτά τζάκια που στο τελευταία τα περισσότερα μετατρέπονται σε κλειστές εστίες ενεργειακά. Αν είναι ανοιχτό, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία σίτα μπροστά και όταν φεύγουμε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη φωτιά ή να μην έχει καθόλου. Αν έχει κλειστή εστία, θα πρέπει να προσέχουμε τα ξύλα που χρησιμοποιούμε, να μην είναι υγρά, γιατί όταν είναι υγρά δημιουργείται ατελής καύση και όταν έχουμε ατελής καύση δημιουργούνται πολλά υπολείμματα τα οποία μεταφέρονται με τα καυσαέρια και αυτά επικάθονται πάλι στα τυχώματα. Τα ξύλα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Το ψήσιμο που είπαμε
Το τζάκι είναι τζάκι, δεν είναι ψυσταριά. Δεν είναι ψυσταριά. Και φυσικά φαντάζομαι γύρω-γύρω και όλα αυτά τα χαλιά που βάζουμε εμείς λίγο. Εννοείται τα πολλά τα αντικείμενα και πολύ κοντά στο τζάκι θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που έχουμε ανάφλεξη στην καμινάδα μας και το αντιληφθούμε, γιατί πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς, το αντιλαμβάνονται οι γείτονες ή το αντιλαμβάνονται όταν ένα μέρος της στέγης, και όπως είδαμε στη φωτογραφία, έχει πέσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει η φωτιά στο εσωτερικό της στέγης, να μην δείχνει λόγω της ομίχλης, λόγω των καιρικών συνθήκων, να μην βγαίνει εύκολα και ο καπνός έξω, και με το πρώτο τμήμα της στέγης που θα καταρρεύσει, τότε παίρνει και πολύ οξυγόνο και η φωτιά φτάνει στα ύψη και έχουμε τα δυσμενέστερα αποτελέσματα. Οπότε, αν τυχόν αντιληφθούμε εμείς ότι η καμινάδα μας έχει πάρει φωτιά, θα πρέπει να αφαιρέσουμε έναν από τους τρεις παράγοντες που τη διατηρούν. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αφού την καύσιμη ύλη δεν μπορούμε να την αφαιρέσουμε, θα αφαιρέσουμε το οξυγόνο. Να της δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο οξυγόνο από τη βάση της κλειστής εστίας. Κλείνουμε δηλαδή την κλειστή εστία το τάμπερ. Αν είναι ανοιχτή. Αν είναι ανοιχτή εστία, θα πρέπει να καλέσουμε φυσικά άμεσα την πυροσβεστική και έναν πυροσβεστήρα, να απομακρύνουμε έπιπλα και να είμαστε ψύχρημοι βασικά. Ο πυροσβεστήρας είναι απαραίτητος σε κάθε σπίτι και σε κάθε κουζίνα. Λέγαμε πριν για το λάδι και για την ανάφλεξη. Τώρα υποστρώματα, κουβέρτες που βλέπουμε τελευταία και ειδικά μέσα στην κρίση πολύ διαφημίζονται ηλεκτρικές. Είναι παράγοντας κινδύνου. Στην περιοχή μας δεν έχουν αναφερθεί και δεν έχουν πέσει έτσι στην αντίληψή μας κάτι. Περισσότερο σε θέματα ασφάλειας με το ρεύμα έχουν παρατηρηθεί και όχι θέματα ανάφλεξης. Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας. Και ένα τελευταίο, επειδή είναι Χριστούγεννα τώρα, χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια. Ναι, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Δεν είναι όλα τα υλικά αξιόπιστα και εμείς θα συνιστούσαμε να αποφεύγεται η χρήση τους τουλάχιστον όταν λείπουμε από το σπίτι. Να προτιμούμε επώνυμα προϊόντα, πιστοποιημένα, και όταν λείπουμε από το σπίτι να πάντα να τα βγάζουμε κλειστό από την πρίζα. Οπότε και εδώ πιστοποιημένα προϊόντα και εκτός όταν είμαστε εκτός σπιτιού, το δέντρο πάντα σβησμένα τα λαμπάκια. Κύριε Μαυρομαντίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Τιμή και μας. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και είμαστε στη διάθεσή σας και για άλλες παρόμοιες συναντήσεις για θέματα τα οποία άπτονται την αρμοδιότητα μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην ώρα αιχμής και η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί έχω δίπλα μου τον προπονητή της αγωνιστικής ομάδας του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, τον Χρήστο τον Αλμασίδη, του Αθλητικού Συλλόγου Μακεδονική Δύναμη. Όλοι τον γνωρίζουμε τον σύλλογο. Και είναι δίπλα μου και ο Διάφαση. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αλμασίδη. Να μιλήσουμε στον ενικό μου. Έτσι. Είναι, και εμένα μου είναι δύσκολο να μιλάω στον πληθυντικό μαζί σου. Και δίπλα μου είναι και ο Διάφας Αργύρης, ο πρωταθλητής Ευρώπης και ο Τελικοστόγουλου Απόστολος, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στο ΤΑΕΚ Βοντό και οι δύο. Είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή. Θα μας μιλήσει ο κύριος Αλμασίδης για μια πρωτοβουλία, την έκτη κατά σειρά, κύριε Αλμασίδη. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ναι, για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο σύλλογος μας μαζί με την συνεργασία δύο διακεκριμένων προπονητών, του Παντελή του Εφρεμίδη που είναι προπονητής στην Εθνική Ομάδα και προπονητής στο Δαναόρεο Κάστρο, όπως και τον Χριστίδη τον Ανδρέα από τον Ορέστη Βασίλη Ξάνθης, διοργανώνουμε στην πόλη μας για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Snow Camp. Είναι μια πρωτοβουλία που σαν στόχο έχει την συλλογή εμπειριών για τους αθλητές μας. Και σε αυτή τη διοργάνωση, τη φετινή χρονιά, νομίζω ότι έχουμε κάνει ρεκόρ. Χθες κλείσαν οι συμμετοχές με 360 αθλητές από 6 χώρες και 45 προπονητές, οι οποίοι θα παραστούν σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση.
Για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον προσωπικά τον κύριο, τον πρόεδρο του αθλητισμού οργανισμού του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Ιωαννίδη τον Γιάννη, ο οποίος μαζί με το προσωπικό ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν όλο αυτό το εγχείρημα. Και σε κάθε μας θέλω ήταν δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή παρουσία. Πού θα γίνει? Στο κλειστό γυμναστήριο, στο ΔΑ Κοζάνης, στο γνωστό Ιωάννης Καργαλά. Κύριε Διάφα, είστε πρωταθλητής Ευρώπης. Πόσο χρόνο ξεκινήσατε το τάγμα? Ξεκίνησα τεσσάρων δηλαδή, προς πέντε χρονών. Δηλαδή παιδάκι ήρθε στην μακεδονική δύναμη, κύριε Μασίδη. Φέτος κλείνουμε τα 30 χρόνια λειτουργίες. Ναι, ήρθε παιδάκι και τώρα πρωταθλητής Ευρώπης. Πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα κι εγώ έχοντας πολλή ενέργεια μέσα στο σπίτι, με τους γονείς μου να θέλουν να εκτονωθώ κάπου αλλού εκτός από το σπίτι. Με στείλανε στο γυμναστήριο του κ. Αλμασίδη, όπου είμαι τυχερός γιατί από τότε μέχρι και σήμερα δεν σταμάτησα ποτέ. Εκεί είναι το δεύτερο σπίτι μου, αν όχι και το πρώτο βασικά, γιατί έχω ξοδέψει πάρα πολλές ώρες προπόνησης και για να πετύχω κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. Για τα δεδομένα και της Κοζάνης βέβαια. Ναι, η επόμενη ερώτησή μου. Πολλές οι θυσίες? Θυσίες είναι πάρα πολλές. Βέβαια, έχετε εδώ, σας εμπνέει πάντα εδώ ο κύριος Αλμασίδης, ο οποίος θα μας πει ότι έχει πολύ διακεκριμένοι αθλητές. Θα αναφερθούμε μετά σε αυτό, βγήκαν από τον σύλλογό σας. Οι θυσίες... Είναι πάρα πολλές. Αν θες να πρωταγωνιστήσεις σε κάτι το οποίο αγαπάς, πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλές ώρες. Και αυτές οι ώρες πρέπει να θυσιάσεις προσωπικό χρόνο, χρόνο με τον οποίο θα μπορούσες να κάνεις κοινωνικές επαφές με φίλους. Εμείς όμως επιλέξαμε έναν άλλο δρόμο, πιο επίπονο, αλλά τελικά δικαιωθήκαμε, σταθήκαμε και τυχεροί και βγήκαν κάποιες διακρίσεις και γι' αυτό πρωταγωνιστεί και ο Σύλλογος μέχρι και σήμερα όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια έχουμε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή εδώ, τον κύριο Τελικοστόπουλο τον Απόστολο. Απόστολε, εσύ πόσο χρονό ξεκίνησες? Και εγώ ξεκίνησα 4 χρονών. Ασχολούμαι 18 χρόνια με αυτό το άθλημα. Στην Μακεδονική Δύναμη. Στην αρχή ήμουνα στο Βελβεντό, σε ένα σύλλογο, με δάσκαλο τον Ζέρβα τον Μανώλη. 12 χρονών ήρθα στη Μακεδονική Δύναμη, από τότε με τον δάσκαλό μου. Ο Χρήστος ο Αλμπασίδης εδώ σε ανέλαβε, φαντάζομαι. Ναι, με ανέλαβε και από τότε έχουμε συνεργαστεί άψογα μέχρι και τώρα. Πώς είναι να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής? Φαντάζομαι οι θυσίες είναι... Εντάξει, από τη στιγμή που διαλέγεις αυτό το δρόμο, πιστεύω ότι εγώ δεν το έβλεπα σαν θυσίες. Mm-hmm. Μου άρεσε και το έκανα. Το μόνο που... Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις, φαντάζομαι. Ναι, είναι οι απαιτήσεις πολύ μεγάλες, αλλά από τη στιγμή που εσύ το διαλέγεις, είναι ο τρόπος ζωής σου από εκεί και πέρα. Δεν το θεωρώ σαν θυσία όλα αυτά που ίσως να έχω χάσει. Έχω κερδίσει άλλα πράγματα, οπότε δεν το θεωρώ σαν θυσία. Για να φτάσεις, για να κάνεις πρωταθλητισμό και να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος πρωταθλητής, είναι αυτό που λέμε, πρέπει οι ώρες που κοιμάστε είναι συγκεκριμένες, το φαγητό που τρώτε, οι ώρες προπόνησης, είναι έτσι? Ναι, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, είναι το πρόγραμμα του αθλητισμού, έχει συγκεκριμένες ώρες ύπνου, το φαΐ είναι συγκεκριμένο, οι προπονήσεις είναι πολύ επίπονες, 2 φορές τη μέρα, άλλοτε και 3 φορές τη μέρα. Και το μόνο διασκεδαστικό είναι οι αγώνες. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα, εκεί είναι το πιο ωραίο κομμάτι. Και οι σπουδές. Και οι σπουδές. Ναι. Ταυτόχρονα είμαι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο γυμναστή στο τμήμα ΕΦΑ της Θεσσαλονίκης. Πέρασα μεμοριοδότηση από τον αθλητισμό. Οπότε είμαι και εκεί πολύ τυχερός. Τελειώνει και αυτή η ιστορία και συνεχίζουμε με το ταίγμα. Οπότε το όνειρο γίνεται πραγματικότητα και η επόμενη στόχη σας? Ο στόχος ο μεγάλος κάθε αθλητή πιστεύω είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι, είσαι μικρός ακόμα. Ναι, είμαι μικρός και με το δάσκαλό μου μαζί κυνηγάμε αυτό το όνειρο και ελπίζουμε το 2020 να... Είμαστε στο πλάνο αυτό που οργανώνουμε για το 20, το πώς θα προσεγγίσει ο Αποστόλης αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχετε βγάλει πολλούς πρωταθλητές. Ναι, έχουμε στο σύλλογό μας 5 παγκόσμιους πρωταθλητές, 12 πανευρωπαϊκές διακρίσεις, 2 μεσογειακές και 2 βαλκανικές. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα σε σύλλογο.
και πραγματικά και δεν σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί άλλο είναι να επιλέξεις από 5 εκατομμύρια και τι ποσοστό θα ασχοληθεί με το ταεκβοντό σε μια πόλη των 5 εκατομμυρίων όπως είναι η Αθήνα ή όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και άλλο από τις 60.000 που έχει η Κοζάνη να πρέπει να επιλέξουν κάποια παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα και μέσα από αυτό να καταφέρουν κάποια παιδιά να διακριθούν. Εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Όλα τα παιδιά τόσο ταλαντούχα είναι και ο τρόπος της εκπαίδευσης. Είναι οι επιλογές οι οποίες, σαφώς και κάποια παιδιά είναι ταλέντα, αλλά θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που επιλέξαμε να οργανώσουμε όλη αυτή τη βάση, η οποία βεβαίως και εγώ έχω την ευθύνη για την αγωνιστική ομάδα, αλλά από πίσω υπάρχουν 10 γυμναστές οι οποίοι οργανώνουν στη βάση όλες τις ακαδημίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το πρώτο στοιχείο που πρέπει ένα παιδί να κάνει είναι να αγαπήσει το άθλημα. Γιατί ένα παιδί, όπως καλή ώρα ξεκίνησε ο Αργύρης 4 χρονών ή ο Αποστόλης, δεν είχε στόχο κανένας, ούτε η οικογένειά του, ούτε το παιδί το ίδιο, να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ξεκινήσαν για να γυμνάζονται. Ναι, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, από τα τμήματα προπαιδείας, είναι πολύ σημαντικό να αγαπήσει ένα παιδί το άθλημα. Και σε αυτό έχουμε πραγματικά, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι συνεργάτες μας είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και καταφέρουν να κρατήσουν αυτά τα παιδιά χρόνια μέσα στον χώρο. Να μπορείς να εμπνεύσεις τα παιδιά για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εδώ θα ήθελα να πω λίγο το εξής. Όλες αυτές οι διακρίσεις, οι οποίες είναι το απόσταγμα όλης αυτής της δουλειάς των 30 χρόνων, σήμερα μας δίνει την χαρά και την ευκαιρία, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε που για μια ακόμα φορά η τηλεόραση του Flash είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και μας υποστηρίζει, γιατί έχει σημασία το κοινό να ακούει τι ακριβώς γίνεται στην επαρχία και επίσης όχι μόνο απλά να ακούει, να μην χάνει την έμπνευσή του, να μην χάνει την πίστη του και να μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με αισιόδοξη την πορεία μας στη συνέχεια, γιατί πραγματικά είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Όλη λοιπόν αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει και οι διακρίσεις είναι η στεροφημία δίνει πραγματικά μια αξιόπιστη επιλογή και σήμερα γι' αυτό και έχουμε τόσο κόσμο σε αυτό το Snow Camp. Έρχονται αθλητές οι οποίοι είναι με παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διακρίσεις. Θα είναι πολύ εδώ. Μεγάλη. Αθλητές εθνικών ομάδων. Σημαντική. Και πραγματικά εγώ θα ευχαριστήσω όλους τους μαθητές μου που όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν να μεταφέρουν ανά τον κόσμο το όνομα του συλλόγου και την δύναμη που πραγματικά εμπνέει σε αυτούς που θα παραβρεθούν αυτές τις 4 μέρες στην πόλη μας. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το ειδικό κομμάτι που έχουμε να εισπράξουμε όλοι μας, γιατί όλοι θα εισπράξουμε κάτι με την έννοια το αγωνιστικό όφελος, η τοπική κοινωνία, πραγματικά όλα τα ξενοδοχεία είναι κλειστά από αυτή την εκδήλωση. Είναι μια αθλητική τουριστική προσπάθεια και θα πρέπει να σταθούν και οι ίδιοι φορείς πάνω σε αυτό το πράγμα, να υποστηρίζουν τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί όλη η κοινωνία είναι κερδισμένη. Και επίσης, γιατί όχι να μην προβληθεί και η πόλη μας στα επίπεδα τα οποία μπορεί να προβληθεί. Είναι, θεωρώ, με αφορμή ένα αθλητικό γεγονός να γίνουν και άλλες, να έχει και άλλες προεκτάσεις αυτή η εκδήλωση η οποία κάνουμε εμείς. Μακάρι κύριε Αρμασίδη, να έχετε επιτυχία. Εμείς φυσικά θα είμαστε δίπλα σας και θα δείχνουμε καθ' όλη την διάρκεια. Θα δείχνουμε τι γίνεται την κάθε μέρα. Ναι, ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θα έρθουν αθλητές από ηλικίες 10 χρονών που ξεκινάνε. Είναι σε 3 γκρουπ χωρισμένα για τις κατηγορίες παιδών, για τις κατηγορίες εφήβων και για τις κατηγορίες ανδρών. Και πραγματικά έχουμε τη χαρά και την τιμή, έτσι, εγώ έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον σε αυτό το κάλεσμα όλων αυτών των πρωταθλητών που θα παραβρεθούν στην πόλη μας, να πάρει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει. Mm-hmm. Ημερομηνία? 4 Ιανουαρίου ξεκινάει. Mm-hmm. Με την τελετή έναρξης της εκδήλωσης και στις 7 την Κυριακή μετά την πρωινή προπόνηση θα τελειώσει, θα γίνει η διαδικασία του αποχαιρετισμού, της απονομής διπλωμάτων σε αυτούς που θα συμμετάσχουν. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο, έχει από το Α μέχρι το Ω, πραγματικά με πολύ μεράκι στείνεται αυτή η εκδήλωση και θεωρώ ότι είναι πολύ τυχεροί όσοι πρόλαβαν και κλείσανε θέσεις για αυτή την διοργάνωση. Είμαι σίγουρη ότι είναι κάπως έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εύχομαι καλή επιτυχία που είναι δεδομένη και σε αυτήν την διοργάνωση του Αθλητικού Συλλόγου Μακεδονική Δύναμη εδώ στην Κοζάνη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Τελικοστόγλου Απόστολο, ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, τον κύριο Διάφα Αργύρη που είναι πρωταθλητής Ευρώπης, σας θαυμάζω, και φυσικά τον κύριο Χρήστο Αλμασίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες αυτές τις επιτυχίες, μιας και είναι ο προπονητής της αγωνιστικής ομάδας του Τέκβοντο της Μακεδονικής Δύναμης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλετε να και εμείς ευχαριστούμε κάτι? Και θέλουμε να ευχηθούμε τα μέλη μας του Συλλόγου, τους γονείς που πραγματικά στηρίζουν με πολύ μεγάλη διάθεση όλες τις επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει, και βεβαίως όλο τον κόσμο, όλους τους τηλεθεατές σας, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία, χαρά, και πραγματικά το μήνυμα που εκπέμπει ο αθλητισμός είναι αισιοδοξία για το μέλλον. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο 3 με 4 το απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.